τελικός αγώνας μεταξύ των παλεμάχων εδώ των Σπάτων και των παλεμάχων της Αρτέμιδος Αττικής. Εδώ ο γραφιώτης με, για τους παλέμαχους των, της Αρτέμιδας, Σουτ, και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας των παλεμάχων των Σπάτων. Εδώ τα Σπάτα προηγούνται, γίνεται μια μακρινή μπαλιά, ψιλοκρεμαστεί και καταλήγει στα δίχτυα, έτσι προηγούνται τα Σπάτα με 1-0. Η μπάλα πλάγια στον Αθανασίου, αυτός ξανά για τον Ηλία Μπεμπέτο. Μαρούλης για την Αρτέμιδα με τα κίτρινα. Γίνεται λάθος. Για το Θάνο Ζάξ προσπαθεί να κάνει κοντρόλ, το χάνει. Ξανά τα Σπάτα στην επίθεση. Και 2-0. Δυστυχώς εδώ οι παλέμαχοι της Αρτέμιδας παρουσιαστήκαμε με πολλές ελλείψεις. Αθανασίου τώρα με την μπάλα για τον Ηλία στο κέντρο της άμυνας. Μπατουδάκης. Θάνος Ζάξ κάνει την μπάλα. Μαρούλης. Αγραφιώτης τώρα. Αθανασίου κόβει εκεί. Κερδίζουμε την μπάλα, Μαρούλης. Αγραφιώτης. Πλάγια για τον Αθανασίου. Αυτός μπροστά για το... Ξανά Θάνος Ζάξ για το Σκύρλα. Η μπάλα πλάγια. Αγραφιώτης. Σκύρλας. Αθανασίου. Μπεμπέτο. Λάθος παλιά, με δύναμη πάνω στο Μαρούλι. Διώχνουν τα Σπάτα. Ηλίας. Μαρούλης, αγραφιώτης. Θάνος Ζάξ. Κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ, βέβαια δεν ξέρω. Και το λάδι επίσης λένε ήταν εξαιρετικό. Κλέβει την μπάλα πάρα πολύ ωραίο ο Θάνος, κάνει μια βαθιά μπάλια, αλλά στα χέρια του τερματοφύλακα των Σπάτων. Αγραφιώτης τώρα, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ πιέσαμε αρκετά, Αγραφιώτης ξανά, βαθιά παλιά. Κατσιώτης εκεί, με το χέρι μπάλα. Πεπέτο, Αγραφιώτης. Ακούς τους από πίσω.
που έρχονται συνέχεια. Μπαντουδάκης τώρα για τους παλέμαχους της Λούτσας. Ωραία παλιά από τον Αγραφιώτη, λίγο προωθημένη. Μα έχει και αυτό. Κατσιώτης τώρα. Δυνατή η παλιά του, φεύγει out. Κοίτα, αν έχεις το χρόνο του ότι δεν έχεις αναπνευστικά συστήματα για αυτά, λογικό, αλλά... Ξανά σούτ, εδώ δεχόμαστε το τρίτο γκολ, είμαστε δηλαδή, το σκορ είναι 3-0. Αγραφιώτης, Κατσιώτης. Λάθος παλιά ξανά. Γουλέτας εδώ για τα σπάτα. Αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο θα ξέρουν ότι έχει περάσει από την Ξάνθη ο Γουλέτας. Έχει ο Γουλέτας τώρα την μπάλα, πάρα πολύ καλός. Σουτ και out. Αλλά... Μαρούλης Αθανασίου. Αθανασίου τώρα, πλάγια για τον Μπεμπέτο. Κατσιώτης. Ω, καμία σχέση. Είχα πάει μια φορά, λόγω φιλίας, είχα κάτσει ένα μήνα εκεί πέρα. Σκύρλας. Και φίλος από εκεί, γνωριμίες. Όχι, δεν πήγα ακόμα. Πάρα πολλές τρίπλες, μπαίνει προς τα μέσα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας. Κόρνερ. Ένα πέναλτι εκεί κερδίσαμε, η μπάλα είναι τώρα 3-1. Και άλλα 120 για να γυρίσουμε. Μάντεψε. Γουλέτας ξανά, πάρα πολύ καλός. Στην εθνική έπαιξε, είπαμε, αλφα εθνική. Όχι, το καράβι δεν υπάρχει πια. Και εδώ δεχόμαστε το τέταρτο γκολ. Αυτά τρέχησανε εδώ και χρόνια. Υπήρχε, καλά δύο κοινό, δηλαδή ήταν μόνο και... Και νέο παιδί, 30 κάτι. 33 κάπου εκεί. Κατσιώτης τώρα. Σπάνιες φορές μια Αγγλίδα να παντρευτεί εκεί πέρα, πολύ σπάνιο. Αθανασίου. Έλληνας να παντρευτεί Αγγλίδα. Μπεμπέτο. Οι Έλληνες έχουν παντρευτεί Φιλανδέζες. Μια βαθιά παλιά out. Ειδικά τους κάμπερς φοιτητές. Αθανασίου. Μαρούλης. Έτσι, έτσι. Απλά είναι πολύ πιο ακριβό να πας σε ελλαδικό χώρο παρά να πας οπουδήποτε. Δηλαδή, το να πάει κάποιος στην Ευρώπη είναι ό,τι πιο φτηνό και εύκολο και σε αντίθεση με οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα. Μαρούλης ξανά. Και Θεσσαλονίκη δώσαμε τα μαλλιά κεφαλά μας. Πλάκα μου κάνεις. Θεσσαλονίκη. Και για δύο μέρες. Ούτε δύο μέρες. Εντάξει, ωραία ήταν. Ναι, δεν το καταχαριστηθήκαμε κιόλας. Γουλέτας. Απόγευμα Παρασκευής ξεκινάει και Θανός. Ναι, και τελειώνει βράδυ Κυριακή. Αθανασίου. Κοίτα τρί. Λέγε για τον Κατσιώτη. Ξανά Αθανασίου. Μπέτο. Αθανασίου. Λέγε για τον Σκύρλα. Σου λέω ότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ πέρα το κόμμα. Μπεμπέτο εδώ κάνει κάτι παραπάνω, χάνει την μπάλα. Πολύ ωραία. Πλάγια. Το shooting, πάρα πολύ ωραία. Στο δοκάρι η μπάλα και out. Κατσιώτης εδώ. Κατσιώτης. Από ένα ζόμπο τέτοιο. Φάουλ, χέρι. Τουλάχιστον στη μορφή που την έκανε αυτός. Α, όχι, μετά είναι αυτό.
και η μπάλα φεύγει πάνω από τα δοκάρια. Ναι, αλλά... Ηλίας για τον Αθανασίο. Υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες, όπως η Miss Fortune και η Caitlyn. Μπεμπέτο. Αυτή ήταν καλύτερη στην περίπτωσή μου. Βασικά το σκέφτομαι. Σκύρλας. Μαρούλης. Και είναι και το στυλ μου σαν, ξέρεις. Μπεμπέτο. Κάνει το κοντρόλ. Ναι, όντως. Όντως, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Θάνος εκεί. Δεν χρειάζεται καν. Πολύ ωραία μπροστά. Για το Μαρούλι, τον Νίκο, μία, δύο, τρεις τρίπλες, σου την μπάλα στο δοκάρι. Είμαστε και άτυχοι πάρα πολύ να έχουμε αυτό το δοκάρι τώρα. Ο Μπεμπέτο εκεί πάει να μπει μέσα σε πολλούς αμυντικούς, χάνει την μπάλα. Μια επίθεση τώρα για τα σπάτα. Ευτυχώς η μπάλα φεύγει out και έτσι... Τελείωσε ο φιλικός αγώνας αυτός με νίκη των Σπάτων με 4-1. Παίζαμε εκτός έδρας.